Ο παππούς μου ήταν παιδιά, ήταν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εκεί πέρα στην κατοχή. Ήταν στα βουνά. Είχε ανέβει στα βουνά μαζί με την αντιστασιακή οργάνωση εκεί, τον Ελλάς. Με τον Βενουχιώτη στο τμήμα εκεί κοντά εκεί στην Ερυθρέα που ήταν. Και ήταν με τους αριστερούς και πριν και στην κατοχή. Τελειώνει η κατοχή και έρχεται ο εμφύλιος πόλεμος. Οπότε όλο διαδηλώσει στο κέντρο, πάει με τον αδερφό του, μεγαλύτερο αδερφό του, περνάει ένα τάγκ δεξιών, τον πατάει. Από τότε ορκισμένος άνθρωπος. Έβλεπε ο χωροφύλακα, τον έδερνε. Έδερνε χωροφύλακες. Έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε χωροφύλακες. Τον έδερνε. Μία, δύο, τρεις, έμπλεξε με αυτόφορα. 49 αυτόφορα, παιδιά. 49 χωροφύλακες. Δηλαδή, οπότε σαν τον Οβελίξ ήταν. Οπότε πήγαινε με τη γιαγιά μου στα καπηλιά και στις ταβέρνες. Έλεγε χωροφύλακα, βλέπεις τη γυναίκα μου, μπούλινγκ κανονικό. Έλεγε χωροφύλακες, όχι κύριε, δεν κοίταξα. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, έδερνε τον χωροφύλακα. Ένα, δύο, τρεις, σε αυτό έβγαλε την πόρτα. Αλλά πήγαινε στο δικαστήριο και την έβγαζε λάδι. Γιατί όταν ο δικαστής έλεγε, κύριε, δεν μπορείτε να βάλετε τα όργανα. Μα λέει, συγγνώμη κύριε δικαστάρα. Εντάξει, νικήσανε που νικήσανε, θα μας αμέσουν τις γυναίκες κιόλας. Έτσι θα πηγαίνει. Οπότε το συγχωρούσαν μια, δύο, τρεις. Ώσπου φτάνει η μοιραία μέρα που δηλώνει μετάνοια, γιατί τον είχαν στριμώξει με κάτι χρέη, με κάτι τέτοια. Και ο παππούς τρελαμένος, να πούμε, πάλι με τη γιαγιά μου βλέπει ένα χωροφύλακα, καλά, εδώ του λέει, κοιτάς τη γυναίκα μου, μπαμ, μπουμ, μπουμ, μπαμ, το βαράει, του κατεβάζει όλα τα δόντια. Ναι, αλλά αυτό ήταν από την Ερυθρέα εκεί πέρα μέσα, οπότε έρχεται ο διευθυντής χωροφυλακής και λέει με το αυτόφορο στα χέρια, λέει, Βασίλη, αυτό τρελάθηκε. Του κατέβασε όλα τα στοιχεία. Και τότε να βάλεις δόντια ήταν δύσκολο, δεν είναι όπως τώρα. Μην λέτε που δεν έχει δόντια μόνο Γεωργίου. Τότε μιλάμε, ήταν, δεν είχε δόντια, τέλος, τριντέν, δεν είχε τίποτα να βάλεις. Ήταν πανάκριβα. Μόνο Αμερική πήγαινε να βάλεις δόντια. Λέει ρε Βασίλη, το κατέβασε ο άνθρωπος, έχει τρελαθεί, θα σου κάνει μηνύσεις και τέτοια. Και μόλις ακούει, αχ, δήλωση μετάνοια τότε. Και λέει ολοκληρώθηκα. Και λέει, νομίζω ότι κάτι τελείωσε μέσα του. Όλο το μίσος της δεξιάς του φύγει γιατί λέει εντάξει, το κατέβασα τα δόντια, πήρα το αίμα μου πίσω. Καθώς τελειώνει η χούντα στα τελειώματα, στα σωματίσματα να πούμε για να πάρει στο σπίτι. Έρχεται ο πατέρας μου. Είναι στην νομική ο πατέρας μου, εκεί σπούδαζε. Είχε έρθει από την Κωνσταντινούπολη, δεν ήταν, είχε μπει ποτέ σε κάποιο αριστερό κόμμα ή δεξιό. Απλά ήταν αριστερός, γιατί παιδιά, τότε στη Χούντα, αν δεν ήσουν αριστερός με μαλλί μακρύ και καμπάνα, πού θα γαμίσεις. Τι θα λέγεις, γεια σας, εγώ είμαι καραμαλής, είμαι χουντικός, δεν θέλανε. Δεν σε θέλανε αστυνομικές, δεν θέλανε συμφοιτητές σου, ακόμη χειρότερο να πούμε. Με το αστυνομικό πέρασε και ακύρος, λες ήμουν ένα χρόνο να είμαι σε φυλακή. Θα σε δίνει να πω συμφοιτητή σου, μαλακία, ούτε γαμάς και ξύλωτρος. Ήταν λοιπόν στην νομική εκεί πέρα με Τζουμάκα, ο Μαδάρχη, εκεί η Κουκουέ, όλοι μέσα. Ήταν Δαμανάκης Πολυτεχνείο, τότε είχε πάρα πολλούς εκεί πέρα του Πασό και του Μισμετέπιτα ΣΥΡΙΖΑ με όλους μέσα. Όλοι δηλαδή περάσαν να φάνε κανένα ασφαλιά, να πάνε κανένα υπουργείο πιο μετά. Που λέγανε εσύ, θα μπει ο Μαδάρχης και εσύ να πούμε, θα μπει ο Μαδάρχης, είναι αρχηγός. Αρχηγός, θα γραφτεί το όνομά σου, να δει, θα δει, κάτσε να βρει κανένα εύρο να πω, εντάξει, παιδιά εδώ, απλό στρατιώτη. Οπότε καταλαβαίνετε, γίνεται μια ραμπουμπούλα που κάνουν οι μπάτσοι μέσα με στην νομική. Έτρεξε ο πατέρας μου, πήδηξε από το δεύτερο όροφο για να σωθεί και έπεσε στο νεκροτομείο. Ήταν λοιπόν και περίμενε κρυμμένος, άκουγε ποδοβολητά απ' έξω. Πιάνει ένα χέρι εκεί πέρα τύπου να αισθανθεί λίγο ζεστασιά και λίγο παρέα και ήταν πτώμα. Με πτώμα την έβγαλε. Τότε η ιατρική είχε το νεκροτομείο μέσα στην νομική, κάτω στην νομική. Δύο μέρες όμως έλειπε. Οπότε ο πατέρας του, ο άλλος μου παππούς, μεγάλος άνθρωπος, πάει στο αστυνομικό τμήμα, στη χωροφυλακή. Λέει ρε παιδιά, το γιο μου ρε παιδιά έχω χάσει, δύο μέρες τον έχω χάσει. Χάθηκε λέει στο χωροφύλακα και στην είσοδο. Λέει, συγγνώμη κύριε, ο γιος σας είναι φοιτητής. Ναι, λέει, είναι φοιτητής ο γιος μου. Παππού, φύγε, λέει, παππού, φύγε. Για να σε μαζέψουμε και εσένα και το γιο σας, θα στείλουμε να πούμε στη Λέρο, στη Λέσβο, που θα σας στείλουμε να κάνει διακοπές. Θα σας βγάλουμε τα νύχια να είσαι σοβαρός. Και δεν κάνουμε μανικιούρ πεντικιούρ, θα σας τα βγάλουμε από τη ρίζα. Οπότε δεξιά, παιδιά, ο χωροφύλακας αυτός που έσωσε τον άλλο μου παππού και τον πατέρα μου, μπορεί να ήταν ο δεξιός, ο οποίος είχε φάει ξύλο και του πέσαν τα δόντια να με πιο πριν. Περνάει ένα μπουμπούλα, περνάει η δικτατορία. Έρχεται η δεκαετία του 80. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Και λέω είναι γιατί είναι ακόμα μέσα μας, στις καρδιές μας. Θυμάστε το χρυσό αέρα του Περικλή. Αυτός ήταν ο χρυσός αιώνας του πράσινου ήλιου. Φτιάχτηκαν οι δρόμοι, φτιάχτηκαν, βλέπετε, το δημόσιο, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπαίναν σε καραβάνια μέσα στις υπηρεσίες. Πάμε στη χρυσή εποχή των 80's. 81-89. Όλο μου το σόι μπήκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στην ΕΙΔΑΠ, σε δήμους, σε κοινότητες, σε βαφτίσια. Γίνανε παπάδες, χωρίσανε παπάδες, χωρίς μουσια! Τέτοια εποχή, παιδιά, ούτε οι Ολυμπιακοί δεν έχουν ζήσει 20 χρόνια πρωτάθλημα. Όλοι είχαν βολευτεί με το Πασόκ. Αυτό ήταν την οικογένειά μου. Τίποτα να πει, γι' αυτό και το γουστάρω, έτσι αντρελός και μου τρέχουν τα σάλια. Όταν έχεις μια γκόμενα και τη βλέπει. Λες να πάμε για καφέ, βγαίνετε για καφέ, κάνετε, αλλά δεν τη γάμισες, φίλε, την γκόμενα. Δεν τη γαμάς. Οπότε μένεις κολλημένος για μια ζωή με την γκόμενα. Κολλάς γιατί είναι κάτι που θες πολύ και δεν το έχεις. Αλλά δεν το Πασόκ. Το θέλαμε πολύ, δεν το είχαμε, δεν γινόταν. Το είχαν όλοι άλλοι. Δεν γαμίσαμε με το Πασόκ, παιδιά, αλλά θέλαμε. Και ήθελε και το Πασόκ, το βλέπα, τι έβλεπε. Δηλαδή το βάζω το σόι γύρω με, μη γυρόφερνε. Περνάνε τα χρόνια. Και φτάνει το 2009. Τρελαίνεται και ο Γεωργάκης Μανδρέου, τον ψήφισα. Τον ψήφισα, ξέρετε, τον ψήφισα. Δεν έβγαλε αφίσες.
Δεν έβριζε στη τηλεοράση τίποτα, νεκρός, αλλά τελικά ήταν κανονικός νεκρός. Δεν θέλω τίποτα, το ψηφίσαμε όλοι, πέσαμε σαν τα ζώα μέσα. Και φέρνει μνημόνια, τρελαίνεται το άνθρωπο. Γιωργάκη, τώρα 70 χρόνια το λέει Γιωργάκη, δηλαδή δεν σα μπαίνει, δηλαδή και εμένα δεν μου μπήκε τότε. Συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Ξαφνικά δεξιά-αριστερά. Ένα. Γεια σα. Τελειώσαμε. Όλα κέντρο. Και λέω δεν ξαναψηφίζω. Τελευταία φορά που ψήφισα ήταν. Και ξαφνικά μέσα από τι τάχτε του ήλιου του πράσινου ανατέλει το 2011 μια ελπίδα. Ο Τζίμερος, ένα φοβερό κόμμα, δημιουργία ξανά, που είναι ο Λαμπουρδέλο και έρχεται και ξαναδημιουργεί. Όλα μέσα από τις τάχτες, αναπιάνει και κάνει τον ήλιο το μισό, ολόκληρο ήλιο πράσινο. Όλα θα αναδημιουργηθούν από τις τάχτες τους, από τις τάχτες του πράσινου ήλιου, θα βγει ο Φίνικας. Αυτός σαν τους Χούντας, νομίζω. Επαγγελματίες μόνο στη Βουλή, διαχειριστές να έχουν δουλέψει. Να έχουν ξαναδουλέψει. Γιατί πα στο δημοτικό, πρώτο τη τάξη, πιο μούρι να πω, ο μικρό που βαράει του άλλου. Πα στο γυμνέσιο, πρώτο τη καμπιναμελού, η μούρι που δεν πατάει μέσα. Πα στο πανεπιστήμιο, εκεί με τα κομματόσκυλα που δεν πατάνε και δεν είναι φοιτητέ. Έχει συνεχώ ανθρώπου που δεν είναι κάτι για να σε εκπροσωπούν. Λένε για τα προβλήματα του εργαζόμενου, δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Όχι όμω ο Τζίμερο. Ο Τζίμερο είχε δουλέψει. Να μην χάνουμε λεφτά από εδώ δεξιά και αριστερά και να είναι σαν επιχείρηση το κράτο. Το πίστεψα. Λέω φίλε, επιτέλου την έβαλα την ψήφο μέσα. Και μπήκε κατευθείαν στο δηλαδή, καλάθι. Και στο μεσοδιάστημα τη μια εβδομάδα πιο επανάληψη εκλογών, αρχίζει ο Τζίμερος τρέλες. Από εκεί που ήταν ο επαγγελματίας, με το φουλάρι, με την άποψη, με το attitude, με το business plan, θα κάνω λίγο στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα βάζω μέσα όσους έχουν τεραμμένα από τα σύνορα, θα τους βάζω μέσα, τους συγκεντρώνω. Τους κάνω σαπούνι, δεν ξέρω τι έλεγε. Μιλάει, ζήτω η Γερμανία, ζήτω η Μέρκελ. Ζήτω να πούμε ο στρατός, δεν ξέρω τι έλεγε. Ζήτω ο Γκέμπελς, ζήτω ο Χίμλερ. Είχε γίνει αμέ, ο άνθρωπος έγινε χειρότερο. Στη Χρυσή Αυγή είχε πάρει ένα κεφαλικό. Στα καλά καθούμενα τώρα εδώ, τα έλεγε τόσο ξαφνικά, τρελάθηκε. Και λέω, παιδιά, εγώ τέτοιο δούλευμα δεν ξανατραβάω. Λέω, τελειώσανε οι εκλογές μέσα μου. Δεν μετράει η ψήφος μου πουθενά. Όποιον να ψηφίσω με δουλεύει. Γι' αυτό το λόγο εκμεταλλεύομαι το βήμα που μου δίνεται από αυτή εδώ την εκπομπή και σας ανακοινώνω του ΑΡΚ. Το ΑΡΚ με σήμα την Κιβωτό. Έτσι, γκρίκλεις αλλά με ελληνικά. Για τρελαίνεστε. Η κεντρική γραμμή του κόμματος. Σώστε την Ελλάδα από τους Έλληνες. Έχετε ακούσει που λένε ότι οι Έλληνες βγαίνουν στο εξωτερικό και γίνονται πυρηνικοί φυσικοί, πυρηνικοί χημικοί, πυρηνικοί αντιδραστήρες. Τα Αστόρια, Σίδνεϊ, Μελβούρνη. Είμαστε οι καλύτεροι έξω. Εδώ τα σκατώνουμε. Γι' αυτό το ΑΡΚ έρχεται και σας λέει σώστε την Ελλάδα από τους Έλληνες. Δεν θα ήταν ωραίο να τα μαζέψουμε όλοι και να φύγουμε έξω. Έχω κάνει υπολογισμούς και έχω δει ότι αν βγάλουμε όλους τους δημοσίους Έλληνες υπαλλήλους και βάλουμε στη θέση τους ξένους και βάλουμε από τις χώρες που έχουν ανάγκη άνθρωποι να δουλέψουν, μειώσουμε το μισθό στο 1/5 που θα είναι και πολύ, γιατί παίρνουν 2.000 ευρώ καθένα 1.500, παιδιά, εξοικονομούμε δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορούμε να τα δώσουμε σε όλες τις ελληνικές οικογένειες. Να πούμε, παιδιά, πάρτε 1.000.000 ευρώ και πηγαίνετε εδώ που θέλετε. Να φύγουν στο εξωτερικό, να διαπρέψουν, να γίνουν πυρηνικοί φυσικοί, πυρηνικοί επιστήμονες και να μην τα κάνουμε μουνί εδώ πέρα. Θα αφήσουμε και διότι να φυλάνε τσίλες, να ξέρουμε ότι έχουμε τα μπόσικα από εδώ να ερχόμαστε διακοπές και μιλάμε γαμό! Θα θεσπίσουμε και νέο νόμο πάνω στο νόμο, ο οποίος θα λέει ότι πάνω από 1.000 άτομα σε μία πόλη, όπου μαζευτούν παιδιά οι πρώτοι 1.000 Έλληνες, 1.000 Έλληνες σε μία πόλη, αμέσως δημιουργούν νέο δήμο κοινότητα, να πούμε αμέσως ΔΕΗ, ο ΤΕΗ, η ΔΑΠ τα φτιάχνουν όλα, βάζει ο ένας τον ξάδερφό του μέσα τα χρήνιο, θα πουλάνε σάπια πράγματα, θα χάνουν βίσματα, θα διαλύσουν όλα. Οπότε τους στέλνουμε έξω, αλλά κάνουμε διασπορά. Γι' αυτό και θα είμαστε οι Έλληνες διασποράς. Της διασποράς. Να διασπαρτούμε, μην είμαστε στο ίδιο σημείο. Πώς σε κάθε γειτονιά ένα, μια οικογένεια, μην πλέγουν δύο και γίνεται της πουτάνας. Γιατί θα αρχίσουν οι μηνύσεις για τον ημιπέθριο, θα αρχίσουν να μου χέζει ο σκύλος μπροστά στο μπαλκόνι μου, δεν μαζεύει τα σκατά από το μπαλκόνι, σου κάνω μήνυση, ένα σκύλο στο διαμέρισμα και θα σου πει τα αρχίδια. Θα στέλνουμε εδώ, θα έχουμε τα ξοχικά μας, θα ερχόμαστε διακοπές, θα φύγουμε, θα σωθεί η Ελλάδα. Να εξοικονομήσω, πάει το δημόσιο. Πάει, θα δουλεύει οι άνθρωποι άλλοι έξω. Δεν θα δουλέψουν εδώ, δεν θα παίζουν πουλί τους. Είναι κανονικοί να πούμε. Εμείς εδώ πέρα ήλιος, κρασί, θάλασσα, τα γόρια μου που λένε. Σώστε την Ελλάδα από τους Έλληνες. ΑΡΚ. Ανθεληνικό ριζοσπαστικό κίνημα. Με σήμα την Κιβωτό. Θα σας βγάλω έξω και σε αντίθεση με τον ΝΟΕ θα σας μοιράσω σαν αλυτράπουλα. Α, για να μην ξεχάσω, ο ύμνος του κόμματος θα είναι το 10 λεπτά κήρυγμα. Έτσι ώστε να καταλάβουν επιτέλους ότι το λέω εγώ και όχι τα εμισκούμπρια. Το 10 λεπτά κήρυγμα θα είναι ο ύμνος του κόμματος. Nothing wrong. Nothing wrong. Nothing wrong.